trajectoire de la course à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra même. Le vent l'emportera. Quartetto. Πρόσωπα. Μερτέι Βαλμό. Χωρόχρονος. Σαλόνι πριν από τη Γαλλική Επανάσταση. Καταφύγιο. Μπούνκερ μετά τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μερτέι. Με σκοτώνετε όταν προφέρετε λόγια στη Λέτα. Χύστε το αίμα μου αν αυτό μπορεί να κατευνάσει την οργή σας. Μη χλεβάζετε όμως τα ευγενέστερα αισθήματά μου. Η ελαφρότητα δεν ταιριάζει με την όμορφη ψυχή σας. Δεν θα έπρεπε να αντιγράφετε ένα τέρας σαν τη Μερτέι. Είστε ένα κακέκτυπο και αυτό προς τιμή σας. Συγχωρέστε με αν υγραίνω το χέρι σας. Μόνον εσείς μπορείτε να συγκρατήσετε τον ποταμό των δακρύων μου. Αφήστε με πάνω στο στήθος σας. Α, εξακολουθείτε να μην με πιστεύεστε. Αφήστε με να διαλύσω τις αμφιβολίες σας. Μια δοκιμασία της σταθερότητός μου. Αποκαλύψτε για παράδειγμα αυτά τα στήθη που η πανοπλία του κουστούμιου δεν καταφέρει να κρύψει την ομορφιά τους. Κεραυνός να με χτυπήσει και μόνο αν τολμήσω να σηκώσω τα μάτια. Και ας μη μιλήσω για το χέρι μου που να σαπίσει αν... Βαλμόν, πέστε κάτω Βαλμόν, πέστε. Ο κεραυνός σας χτύπησε και αποσύρετε το χέρι σας, μυρίζει σαπίλα. Αφορμή το δίκτυο που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Γραφείου της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα με τη συμμετοχή 18 ΜΚΟ αλλά και το συνήγορο του πολίτη ως παρατηρητή, έχουμε σήμερα δύο καλεσμένους, δύο πρόσφυγες καλεσμένους που θα μας μιλήσουν για την ίδρυση του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιουνούς Μοχαμαντή, ο οποίος είναι πρόεδρος του Φόρουμ Προσφύγων, αλλά και της Αφγανικής Κοινότητας. Ναι, σωστά. Είστε αναγνωρισμένος πρόσφυγας? Εγώ ναι, από 2001 τέλος είμαι εδώ και 2004 αναγνωρίστηκα σαν πολιτικό πρόσφυγα μεταξύ 6.000 αιτήσεων ασύλου που έγινε εκείνη τη χρονιά. 11 άτομα αναγνωρίστηκαν και ο ένας είμαι... Εγώ δηλαδή κέρδισα έναν αριθμό τζόκερ, να πούμε, εκείνη τη χρονιά, 2004. Γιατί τα ποσοστά αναγνώρισης στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να πούμε ότι δεν είχε η Ελλάδα σύστημα ασύλου τότε. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θεωρητικά τώρα όμως έχει βελτιωθεί. Τώρα βελτιωθεί, ναι, σε σχέση με τα άτομα που περνάνε από τις επιτροπές ασύλου. Τα ποσοστά είναι καλύτερα, αλλά όμως σε τόσες χιλιάδες άτομα που έχουν ζητήσει άσυλο, μιλούμε με 50-55.000 αιτήσεις ασύλου και έχουμε 10 επιτροπές ασύλου που περνάνε καθημερινά 20-30 άτομα, δεν ξέρω πόσο,
αυτή ένα μεγάλο ποσοστό σε σχέση με, με αυτούς τους αριθμούς έχουμε. Αλλά συνολικά είναι τίποτα. Εσείς έχετε σπουδάσει? Εγώ έχω σπουδάσει ιατρική στο χώρο μου. Τελείωσα την ιατρική, αλλά δυστυχώς στο τρίμηνο για να πάρω το πτυχίο, δυστυχώς ήταν η χρονιά που ήρθε Ταλιμπάν, την τελευταία πόλη του Αφγανιστάν που λέγεται Μαζάρ Σαρίφ, το κατέκτησε Ταλιμπάν και μετά αναγκαστήκαμε να φύγουμε γιατί μας σκοτώνανε. Ήταν πολύ δύσκολο και γι' αυτό δεν πήρα το πτυχίο δηλαδή της ιατρικής και γι' αυτό έχω πρόβλημα τώρα στην Ελλάδα. Δεν αναγνωρίζονται τα χρόνια που έχω σπουδάσει, αλλά δουλεύω σε ένα νοσοκομείο σαν νοσηλευτής, λόγω εμπειρία που έχω στο Αφγανιστάν. Χρόνια έχω δουλέψει σαν ιατρικό προσωπικό στο Ερυθρό Σταυρό του Αφγανιστάν και με τα άλλα NGO που ερχόταν. Προφανώς, λόγω μεγάλης ανάγκης δημιουργήσατε και το Φόρουμ Προσφύγων, δεν είναι? Στην αρχή από 2007 εμείς δημιουργήσαμε την Αφγανική κοινότητα. Η Ελλάδα είναι ένα πέρασμα για τους αιτούντες άσυλο που περνάνε προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά χιλιάδες Αφγανοί που ερχόταν εδώ, λόγω ότι η διαχείριση των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα δεν ήταν με σωστό τρόπο, καταρχήν δεν υπήρχε σύστημα ασύλου όπως σας είπα, και γι' αυτό δημιουργήσαμε την Αφγανική κοινότητα για να ενημερώσουμε τους συμπατριώτες μας όταν έρχονται εδώ. Η Ελλάδα είναι για πολλούς χώρες της Ανατολής, είναι η πρώτη χώρα να πούμε που όταν μπαίνουν οι άνθρωποι εδώ αντιμετωπίζουν την διαφορετική θρησκεία, διαφορετικό πολιτισμό, και αυτό για την ενημέρωση των συμπολιτών μας αρχίσαμε την κοινότητά μας. Αλλά σιγά σιγά όταν καταλάβουμε ότι τα προβλήματα που έχουν οι αιτούντες άσυλο συνολικά είναι τεράστια και πρέπει να έχουμε μία φωνή απέναντι όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάναμε ένα network, ένα δίκτυο προσφυγικών κοινοτήτων, δηλαδή η Αφγανική κοινότητα, η Σομαλική κοινότητα, η Σουδανή, η Κούρδη, η Ιρανή. Έτσι δημιουργήσαμε αυτό το δίκτυο και το ονομάσαμε Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων. Από 2010 έγινε αυτό και είναι βασικά ένα δίκτυο που προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να φέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο και στην Ελλάδα και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, και έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Δυσκολίες από τους θεσμούς και τους νόμους έχετε στην Ελλάδα, αντιμετωπίζετε? Η Ελλάδα ποτέ δεν πάσχει από τον νόμο, αλλά έλειπε ο νόμος, το σύστημα ασύλου πραγματικά έλειπε μέχρι το 2010, γιατί τότε είχε και είπα τη αρμοστία, το σύστημα ασύλου που είχε από 2001 η Ελλάδα, δεν συμμετείχε, γιατί έλεγε ότι δεν είναι βάση των διεθνών προδιαγραφών, να πούμε έτσι, και αυτό δεν συμμετείχε στις επιτροπές ασύλου. Αλλά από 2010 υπάρχει το σύστημα ασύλου που δημιουργήθηκε τότε και είναι πολύ άξιο πραγματικά και δίκαιο σύστημα ασύλου, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα οι νόμοι είναι μόνο στα χαρτιά, αλλά δεν εφαρμόζονται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σαν νομοθεσία στα χαρτιά πραγματικά υπάρχει ένα δίκαιο και σωστό. Το ξέρω γιατί έχουμε κάνει μια ολόκληρη εκπομπή τι προβλήματα τεράστια αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα με αυτές τις ατέλειωτες ουρές. Τώρα μας λέτε πώς δέχεται η ελληνική κοινωνία τους πρόσφυγες? 2001, 2002, 2003, 2004 θα είναι πολύ εύκολα να βρεις δουλειά εδώ όταν ερχόταν. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Τώρα πια με την οικονομική κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει πραγματικά και ένα κοινωνικό πρόβλημα.
στο εξωτερικό οι οργανώσεις για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες αντιμετωπίζουν τα ίδια ζητήματα, τα ίδια προβλήματα? Καταρχήν, όταν έρχεται ο πρόσφυγες για τον δυσάσυλο, το πρώτο βασικό είναι για αυτούς είναι η ασφάλεια, γιατί φεύγουν από τις χώρες τους λόγω ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, που στην Ελλάδα δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει. Το δεύτερο είναι οι βασικές ανάγκες για επιβίωση, για παράδειγμα το θέμα η στέγαση, σύτηση και υγεία, και πάλι στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στις άλλες χώρες αυτά υπάρχουν, αυτά τα βασικά ευτυχώς υπάρχουν στις άλλες χώρες, και γι' αυτό οι αιτούντες άσυλο δεν θέλουν να μείνουν εδώ στην Ελλάδα. Προσπαθούν να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί εκεί τους νόμους που υπάρχουν, τα συστήματα ασύλου όπως υπάρχουν στα χαρτιά και στην πράξη λειτουργούν. Έχετε ανάγκη υποστήριξης από την ελληνική κοινωνία και σε τι? Πρέπει να πω ότι σε όλα τα προβλήματα πρώτα η μεγάλη ανάγκη είναι η υποδοχή των προσφύγων και αιτούντων άσυλο με κάποιο τρόπο από την κοινωνία της Ελλάδος. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία πρέπει να είναι ενημερωμένη για το θέμα του πρόσφυγα και των αιτούντων άσυλο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν πρόβλημα, ανθρωπιστικά προβλήματα στις χώρες τους που αναγκάζονται να φύγουν, δεν έρχονται για βόλτα ή σαν τουρίστα να έρθουν εδώ στην Ελλάδα. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι που πραγματικά δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα από το κράτος, να πούμε, προς την κοινωνία για τα προβλήματα των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, και αυτό ούτε για τους πρόσφυγες και για αιτούντες άσυλο δεν υπάρχει μια ενημέρωση για την νομοθεσία, για την κουλτούρα της Ελλάδος, για τα πάντα εδώ. Να πούμε ότι δεν γνωρίζουν ένας τον άλλον, ούτε ο πρόσφυγας τον Έλληνα, ούτε ο Έλληνας τον πρόσφυγα. Αυτό που όταν δεν γνωρίζεις κάποιον, δημιουργείται έναν φόβο. Αυτός ο φόβος ότι αυτός ο ξένος ποιος είναι, αυτή η ξενοφοβία που δημιουργείται από αυτό, σιγά σιγά αυτό το κλίμα δημιουργείται μια κλίμα έντασης που το εκμεταλλεύει οι ρατσιστές, να πούμε. Και πραγματικά ντρέπουμε να πούμε ρατσιστές, γιατί πραγματικά εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν ρατσιστές πάρα πολύ ιδεολογικά εδώ στην Ελλάδα. Αλλά είναι το κοινωνικό-πολιτικό κλίμα που δημιουργεί κάποιες τάσεις που προσφεύγουν προς αυτήν την ομάδα, μικρή ομάδα, και δημιουργείται κάποιο πρόβλημα επιθέσεις βίας εναντίον μεταναστών και προσφύγων, που δυστυχώς τελευταία είναι πολύ ακραία στο ευρέο επίπεδο. Δεν είναι μεμονωμένο πια, είναι πολύ σε όλη τη χώρα πια υπάρχει. Με συγχωρείτε πολύ, πώς είναι μικρή ομάδα την ώρα που βλέπουμε ότι στη δική σας πρωτοχρονιά έρχονται άνθρωποι να τη γιορτάσουν εκεί που την έχετε ορίσει και έρχονται τραυματισμένοι γιατί στο δρόμο τους χτυπήσανε? Ναι. Δυστυχώς αυτό είναι. Αυτό θέλω να πω, ότι η ρατσιστική βία υπήρχε και από 2001 και από 2002, υπήρχε και τότε. Τότε δεν υπήρχε αυτή η κρίση που υπάρχει τώρα. Τότε δεν δημιουργούσε τόσα μεγάλα προβλήματα που υπάρχει τώρα στην Ελλάδα. Και τώρα οι άνθρωποι, η κοινωνία της Ελλάδας, θυμωμένη από τον ίδιο το κράτος που δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα, την διαχείριση, το φαινόμενο της μετανάστευσης και της προσφυγιάς δεν γίνεται σωστή από το ελληνικό κράτος, και τότε η κοινωνία είναι θυμωμένη. Και αυτό το σπάνι πάνω στο πρόσφυγα και το μετανάστη. Όντως υπάρχει πολύ μεγάλη βία αυτή τη στιγμή. Καθημερινά έχουμε εμείς οι άνθρωποι που πάνε στα νοσοκομεία λόγω ότι επιθέθηκαν κάποια ομάδα πάνω τους, ή με σπασμένα χέρια, κεφάλι. Έχουμε καθημερινά αυτά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλη η κοινωνία είναι ρατσιστές. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αποκλείεται να είναι μικρή ομάδα, γιατί βλέπουμε ότι ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται συνεχώς. Γιατί αυτοί που είναι θυμωμένοι είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Αλλά ιδεολογικά αυτοί που είναι ρατσιστές δεν είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Ιδεολογικά είναι άλλο πράγμα. Οι άλλοι που είσαι θυμωμένος από την κατάσταση που σπάς πάνω στον άλλον είναι άλλο πράγμα. Με αυτοί που είναι ιδεολογικά ρατσιστές, πραγματικά δεν έχουμε κάτι να πούμε και σε αυτούς. Είναι ιδεολογικά, είναι εναντίον των μεταναστών. Κύριε Γιουνούς Μοχαμαντή, πώς μπορεί κανείς να σας βρει στην Ελλάδα σαν φόρουμ προσφύγων πλέον? Είμαστε δίκτυο προσφυγικών κοινοτήτων. Τα γραφεία μας
είναι τα γραφεία του ΦΟΡΜ. Δηλαδή η αφγανική κοινότητα που έχει τα γραφεία του στην Ομόνια Χαλκοκονδύλη 19 είναι η γραφεία του ΦΟΡΜ. Επίσης στην Ξουφού που είναι η σουδανική κοινότητα και εκεί κάνουμε διοργανώσεις μας και τις συζητήσεις μας τα κάνουμε και εκεί. Εμείς έτσι με κύκλο κάνουμε αυτήν τις συζητήσεις μας. Δηλαδή αύριο που έχουμε μια συζήτηση έχουμε στην σουμαλική κοινότητα. Την άλλη εβδομάδα έχουμε στην σουδανική κοινότητα. Αλλά περισσότερο θα κάνουμε στο γραφείο που είναι στο Χαλκοκονδύλη 19, γιατί είναι πιο οργανωμένα εκεί, είναι και από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι ανοιχτά. Κύριε Μοχαμαντή, ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά για την πρόσκληση που μας δώσατε σαν φόρουμ την ευκαιρία να ακουστεί από τη φωνή μας και η φωνή των προσφύγων και του Λουνάστρου. Σας ευχαριστώ. Ρισγκάρ Καντήρ, Κούρδος από το Ιράκ, μέλος του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων και ο ίδιος, ζει στην Ελλάδα από το 1996. Καλωσορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρείτε ότι καλώς δημιουργήθηκε το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων? Είναι απαραίτητο που δημιουργήθηκε Ελληνικό Φόρουμ για τον Προσφύγων, γιατί μέσα στο Φόρουμ έρχονται το πρόσφυγες πιο κοντά και για να αντιμετωπίσουμε τα πιο δυνατά τα προβλήματά μας. Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε στην Ελλάδα του 2012?
Σημερινή Ελλάδα υπάρχουν πολλά προβλήματα και οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, ειδικά οικονομικά, κοινωνικά, νομικά προβλήματα. Οικονομικά προβλήματα βέβαια με την κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα. Το πρώτο που χτυπήσει η κρίση είναι αδύνατος κρίκος της κοινωνίας, που προφανώς είναι πρόσφυγες και μετανάστες. Επειδή στις καλές εποχές ήταν δύσκολο για πρόσφυγες να έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η κρίση το έκανε πιο δύσκολα και αυτοί που δουλεύουν πιο δυσκολότερα, γιατί δεν πληρώνονται και δεν έχουν ασφάλεια καθόλου. Αυτά όλα έρχονται γιατί οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι πιο αδύνατοι, γιατί κοινωνικά και νομικά δεν έχουν στήριξη. Νομικά δεν έχουν πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλουν άδεια εργασία. Και όλα αυτά έχει δυσκολέψει την κατάσταση. Και κοινωνικά, επειδή υπάρχουν τεράστια νούμερα, σαν να μην υπάρχουν. Ούτε είναι διαγραμμένος, ούτε κανείς ξέρει ποιος είναι. Και τελευταία έχει γίνουν και στόχος, γιατί φαίνονται, επειδή δεν είναι νόμιμοι, δεν μπορούν να δουλέψουν, δεν μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία και προφανώς δεν έχουν πραγματική επαφή με την κοινωνία και φαίνονται σαν περίεργες ομάδες που αυτά όλα έχει ξάνει τελευταία και να έχουν ρατσιστικές επιθέσεις πάνω τους. Γιατί με την κρίση, όλα αυτά έχει, με την κρίση έχει αυξήσει και τη ιδεολογία τους ακραίους που ήταν εναντίον των προσφύγων και μεταναστών να μεγαλώσουν και ξενοφόβια. Γι' αυτό προσπαθούν και πιο ομαδικά και πιο οργανωμένα να επιθεσούν σε αυτό το πλήθος των μεταναστών και προσφύγων. Εκτός του κέντρου της Αθήνας, εξαπλώνονται τα περιστατικά ρατσιστικής βίας ή όχι? Δυστυχώς ναι. Φαίνεται ότι δεν είναι μόνο το θέμα κέντρου Αθήνας, είναι θέμα ρατσιστικό εναντίον των μεταναστών και προσφύγων. Αυτό έχει γίνει και στη Καλλιθέα και στον Νέο Κόσμο. Δηλαδή, αν ένας ξένος στην Ελλάδα έχει καταφέρει να έχει ένα μαγαζάκι, πρέπει να του πούμε μπράβο και να πάμε να του σπάμε. Και ήταν μεγάλο αριθμό κόσμο που πήγαινε και τους σπάσανε τα μαγαζιά. Εκείνοι οι οποίοι σας επιτίθενται, καταδικάζονται τελικά? Δυστυχώς όχι, γιατί πρώτον κανείς όταν γίνεται το συμβάν, κανείς δεν μπορεί να πλησιάζει, γιατί είναι αρκετοί και έχουν ρόπαλα και αυτά και κανείς δεν μπορεί να πλησιάζει. Και μέχρι κάποιες φορές και παίρνουν τηλέφωνο στην αστυνομία, δεν φτάνει κανείς εκεί και δεν έρχονται. Ένα περιστατικό που είναι στη δίκη, αλλά ακόμα είναι πάνω από ένα χρόνο που... Πώς καταλαβαίνει κανείς ότι είστε ξένοι, γιατί πολλοί ξένοι μοιάζουν Έλληνες? Κάποιος τους πλησιάζει και κάνει κάποιες ερωτήσεις και βέβαια από την προφορά τους καταλαβαίνουν ότι είναι ξένος. Και μετά δίνει σήμα στους άλλους να πλησιάζουν και να κάνουν την επίθεση. Πείτε μας για την εμπειρία σας στην Ελλάδα. Ήταν καλοκαίρι του 1996 που ήρθε στην Ελλάδα. Βέβαια ο πρόσφυγας ή ξένος που φτάνει στην Ελλάδα χωρίς να ξέρει κανέναν ή ξέρει γλώσσα ή έχει κάπου να πάει, με κάποια ομάδα Κούρδων μείναμε στο δρόμο. Αυτό συνέχιζε μέχρι τις εκλογές του 1996. Έγινε θέμα προεκλογικό και τότε αποφασίσαν να καθαρίζουν την πλατεία, αλλά με έναν τρόπο, γιατί υπήρχε και οργανώσεις που μας στηρίξανε και μη κυβερνητικές οργανώσεις και για ανθρώπινα δικαιώματα και μας δώσανε ένα κατασκήνωση έξω από την Αθήνα, στη Νέα Μάκρη. Και εκεί προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να φύγουμε και από εκεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι 16 χρόνια στην Ελλάδα και σήμερα βλέπω ότι ίδιο γίνονται. Σήμερα πρόσφυγα και μετανάστες έχει γίνει ένα θέμα πολιτικό και κάθε φορά πριν τις εκλογές το θυμούνται και θέλουν να το
να τους καθαρίζουν με αυτό το τρόπο καθάρισμα του κέντρου της Αθήνας, γιατί τότε ήταν το ίδιο. Δυστυχώς μετά από 16 χρόνια ούτε μέθοδος, ούτε πολιτική, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή αυτά που υπήρχαν τα προβλήματα που είναι και κοινωνικά και νομικά και οικονομικά υπήρχαν πριν 16 χρόνια. Και μέχρι τώρα σήμερα είναι χειρότερα, δεν έχει πάει μπροστά. Πρώτη φορά ακούω το όνομα Ρισγκάρ. Τι θα πει στη γλώσσα σας? Ρισγκάρ σημαίνει σωτηρία ή ελευθερία. Όταν γεννήθηκε ο θείος μου ήταν φυλακή. Φυλακίστηκε επειδή στο 1963 ήρθαν οι παθήτες για ένα χρόνο στην εξουσία και καθαρίζανε όλους τους πολιτικούς δράστες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, των κομμουνιστές, των Κούρδων, και σχεδόν πήρανε όλους τους άνδρες και οι νέοι στη φυλακή. Κύριε Καντήρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ. Βαλμών. Ο διάβολος έχει πολλές μεταμφιέσεις. Μια καινούρια μάσκα. Ξανά, τελώς. Βαλμών. Ο διάβολος έχει πολλές μεταμφιέσεις. Μια καινούρια μάσκα, Βαλμών. Μερτέι. Βλέπετε την απόδειξη της αλήθειας μου. Πώς θα μπορούσα να σας απειλώ? Με τι θα παραβίαζα την κρύπτη της αρετής σας? Ο διάβολος έχει πάψει να με διακατέχει και η γη είναι η απόλαυση να διαθέτει όπλο. Έρημη και άδεια να πάβετε η θάλασσα. Αν δεν πιστεύετε στα μάτια σας, πιστείτε με το τρυφερό σας χέρι. Ακουμπήστε το χέρι σας, κυρία, σε αυτό το κενό σημείο, ανάμεσα στους μυρούς μου. Μη φοβάστε τίποτα. Είμαι όλος ψυχή. Το χέρι σας, κυρία. Βαλμών. Είστε ένας άγιος, Βαλμών. Σας επιτρέπω να μου φιλήσετε τα πόδια. Η ιστορία του Χάινερ Μίλλερ είναι μια ιστορία. Η περίπτωση είναι σπάνια στο τέλος του 20ου αιώνα μας. Η διαπλοκή του Μίλλερ και της ιστορίας βρίσκεται στην καρδιά της ύπαρξης, της γραφής, του θεάτρου. Στο αιώνιο ζήτημα της σχέσης μεταξύ θεάτρου και πολιτικής, πολλοί δεν έχουν παρά απαντήσεις που αναφέρονται στις σχέσεις ανάμεσα στους καλλιτέχνες και τον κόσμο της πολιτικής, των μέσων, της οικονομίας. Ο Μίλλερ είναι αλλού. Thank you.
Trajectoire de la course à l'instantané, le velours, même s'il n'a pas.